Γεια σας παιδιά, ονομάζομαι Νέμα Σοφία. Μου αρέσει πάρα πολύ να γράφω ιστορίες και παραμύθια για τα παιδιά. Και γι' αυτό είμαι τώρα εδώ για να σας πω ένα παραμύθι. Το παραμύθι που θα πούμε είναι αυτό εδώ, ο γάμος του Κοντοπίθαρου. Είναι το πρώτο παραμύθι που έχω γράψει και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη. Μάλιστα είναι σε εικονογράφηση του Τόμε και Γιωβάνη. Μια φορά λοιπόν και πριν πολλούς καιρούς, στο μακρινό βασίλειο της Πλατανοχώρας, ζούσε ένας καλόκαρδος βασιλιάς, ο βασιλιάς Κοντοπίθαρος. Ο βασιλιάς μας ήταν ξακουστός για τον πόη του. Ήταν πολύ κοντός και μάλιστα όταν ήταν μικρούλης, συνήθιζε να κρύβεται μέσα στα πιθάρια, όπου οι υπηρέτες φύλαγαν τα τρόφιμα του παλατιού. Αργότερα απέκτησε ένα δικό του πιθάρι, ολόδικό του. Και κάθε φορά που ήθελε να σκεφτεί ή να πάρει μια μεγάλη απόφαση για το βασίλειό του, γέμιζε μια πιατέλα με φαγητά και γλυκά και φρούτα και εξαφανίζονταν μέσα σε αυτό το πιθάρι. Στο παλάτι ζούσε μόνος του, δηλαδή όχι τελείως μόνος του, ζούσε μαζί με τον πρωθυπουργό και φίλο του τον Φακιδομούρη, με τους υπουργούς του, τους αυλικούς, αλλά δεν είχε καταφέρει να κάνει δική του οικογένεια. Δεν το είχε σκεφτεί πιο πριν. Τώρα όμως είχε οριμάσει η σκέψη στο μυαλό του και έτσι αποφάσισε να διοργανώσει ένα μεγάλο χορό, όπου θα προσκαλούσε κοπέλες από τις γύρω περιοχές, έτσι ώστε να μπορέσει να γνωρίσει κάποιες από αυτές και ίσως να διαλέξει μία την καλύτερη για να την κάνει γυναίκα του. Έτσι δεν θα ήταν πια μόνο στη ζωή και αργότερα θα αποκτούσε και διάδοχο. Μαζί με τον Φακιδομούρη οι δυο τους άρχισαν να κάνουν κάποιες ετοιμασίες για τη γιορτή. Μάλιστα ο Κοντοπίθαρος μόνος του άρχισε να γράφει τις προσκλήσεις. Ένα πρωί εκεί που έγραφε τις προσκλήσεις λοιπόν ο βασιλιάς μας, φύσηξε δυνατός άνεμος από το παράθυρο και πήρε μια πρόσκληση και την ταξίδεψε τόσο μακριά που την έφτασε πέρα στο δάσος των Πλατανιών. Μέσα σε αυτό το δάσος υπήρχε ένα σπίτι. Εκεί ζούσε η μάγισσα Ξεμαλιάρα μαζί με την κόρη της τη Ροζούλα. Τώρα μην φαντάζεστε ότι η μάγισσα Ξεμαλιάρα ήταν καμιά άγρια και κακή μάγισσα που φτιάχνει μαγικά φίλτρα. Όχι. Μαγικά φίλτρα έφτιαχνε, ναι. Αλλά ήταν πάρα πολύ καλή. Γιατί τα μαγικά της φίλτρα ήταν μόνο για καλό σκοπό. Ήθελε να βοηθά τους ανθρώπους σε όποιο πρόβλημα είχαν και για οτιδήποτε τις ζητούσαν. Εκεί λοιπόν που σκάλιζε η μάγισσα Ξεμαλιάρα στον κήπο της να βρει ένα καινούριο βοτάνι για τα φίλτρα της, βλέπει ξαφνικά ένα χαρτί. Ήταν η πρόσκληση που σας είπα, που πήρε ο άνεμος. Φωνάζει λοιπόν την κόρη της τη Ροζούλα. Τρέξε Ροζούλα να δεις, τι γίνεται εδώ, τι χαρτί είναι αυτό. Τρέχει λοιπόν η Ροζούλα και διαβάζει ότι αυτό δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια πρόσκληση από το παλάτι, όπου ο βασιλιάς Κοντοπίθαρος καλεί όλες τις κοπέλες να παρευρεθούν στο μεγάλο χορό. Εκεί θα διαλέξει κάποια για να την κάνει γυναίκα του. Φαντάζεστε λοιπόν πόσο μεγάλη ήταν η χαρά της Ροζούλας, που άρχισε να ετοιμάζεται τα φορέματά της, το μακιγιάζ, τα πάντα, να είναι όμορφη για εκείνη τη βραδιά. Οι μέρες δεν άργησαν να περάσουν και έτσι έφτασε η μεγάλη μέρα του χορού, όπου, όπως βλέπετε εδώ, συγκεντρώθηκαν όλες οι κοπέλες που είχαν προσκληθεί. Ο Κοντοπίθαρος, χαμένος μέσα στην πολυθρόνα του, χαιρετούσε τον κόσμο και απολάμβανε τη βραδιά, ώσπου κάποια στιγμή ήρθε η ώρα να γνωρίσει και τη Ροζούλα. Και εκεί περιττώ να σας πω ότι την ερωτεύτηκε αμέσως. Άρχισε να σκέφτεται λοιπόν πόσο καλή ήταν η Ροζούλα, πόσο όμορφη και τι ωραία θα περνούσαν μαζί στο μέλλον. Δεν είχε μάτια λοιπόν για άλλη. Και άρχισε να ονειρεύεται και να ονειρεύεται βυθισμένος μέσα στην πολυθρόνα του. Αλλά και η Ροζούλα αμέσως ενθουσιάστηκε με το βασιλιά. Όμως αυτή την ονειροπόληση του βασιλιά μας τη διέκοψε Φακιδομούρης, που του λέει «Τρέξε βασιλιά μου γρήγορα, σε ζητούν στην αίθουσα των υπουργών». «Μα ποιος με ζητάει τέτοια ώρα, έχουμε γιορτή, δεν μπορεί να περιμένει». «Όχι βασιλιά μου, πρέπει να τρέξεις, είναι επίγον». Τι να κάνει λοιπόν και ο Κοντοπίθαρος, τρέχει στην αίθουσα των υπουργών για να δει τι είναι αυτό το επίγον που δεν μπορεί να περιμένει. Και εκεί συναντά τον Παραδόπιστο, έναν παλιό φίλο του πατέρα του και την κόρη του Παραδόπιστου, την Ψιλομύτα. Οι δυο τους λοιπόν έφεραν μαζί τους ένα έγγραφο, παιδιά. Και τι έλεγε αυτό το έγγραφο, άμα λέτε. Έλεγε ότι ο βασιλιάς μας ο Κοντοπίθαρος είχε αραβωνιαστεί με την Ψιλομύτα όταν ήταν ακόμη στην ηλικία των 6 ετών. Μάλιστα, οι γονείς τους,
Είχαν δώσει τα χέρια και είχαν βάλει σφραγίδα σε αυτό το έγγραφο, που δεν μπορούσε να αμφισβητήσει κανείς. Ο Χοντοπίθρος έπαθε σοκ. Τι είναι αυτό? Νάτος μάλιστα εδώ, σοκαρισμένος ο Χοντοπίθρος, υδρώνει και ξαναϊδρώνει και δεν πιστεύει στα μάτια του. Αυτό που διαβάζει του φαίνεται απίστευτο. Μα εγώ δεν γνώριζα ότι είμαι αραβωνιασμένος. Κι όμως, βασιλιά μου, του λέει ο παραδόπιστος, είσαι αραβωνιασμένος με την κόρη μου και πρέπει τώρα να ανακοινώσεις στο λαό σου ότι αυτή θα παντρευτείς. Ο Χοντοπίθρος λοιπόν του ζήτησε λιγάκι μια μικρή προθεσμία και του λέει, δώσ' μου λίγο χρόνο και άσε να απαντήσω αύριο μπροστά σε όλο το λαό την απόφαση που θα έχω πάρει. Ο Χοντοπίθρος λοιπόν, στεναχωρημένος, γιατί και αυτό ήταν σοβαρό, δεν μπορούσε να αθετήσει την υπόσχεσή του. Αν είχε δώσει υπόσχεση παλιά, έπρεπε να την τηρήσει. Από την άλλη όμως η αγάπη του για τη Ροζούλα ήταν κάτι που δεν μπορούσε με τίποτα να το ξεχάσει, είτε να το αμφισβητήσει. Παίρνει λοιπόν από τη σάλα όπου γίνονταν η γιορτή μια μεγάλη πιατέλα και τη γεμίζει με φαγητά και γλυκά και φεύγει και πάει κάτω στο κελάρι όπου εκεί ήταν το πιθάρι του. Μπήκε λοιπόν μέσα στο πιθάρι για να σκεφτεί, να φάει και να σκεφτεί. Νάτος λοιπόν. Και καθώς έτρωγε και σκέφτονταν ο Χοντοπίθρος, και μπορώ να σας πω ότι έκλαιγε κιόλας, γιατί βρέθηκε σε πολύ δύσκολη θέση, άκουσε θόρυβο στην πόρτα. Κάποιος είχε μπει μέσα στο κελάρι. Ξαφνικά σηκώνει λιγάκι το κεφάλι του και βλέπει. Ήταν ο παραδόπιστος με την κόρη του την Ψιλομύτα και μάλιστα κρατούσαν στα χέρια τους ένα χάρτη. «Πατέρα», έλεγε η Ψιλομύτα, «ελπίζω να μην κατάλαβε κανείς ότι αυτό που κάνουμε είναι ένα μεγάλο κόλπο. Εμείς εδώ ήρθαμε για να πάρουμε το θησαυρό που είναι κρυμμένος κάπου εδώ, στα βάθη, στα κατάβαθα του παλατιού. Τώρα, τι θα γίνει με το γάμο του Χοντοπίθαρου, δεν ξέρω. Κόρη μου», της λέει ο παραδόπιστος, «παντρέψου τον και μετά θα βάλουμε στο χέρι του θησαυρό και ύστερα όλα θα πάνε καλά για μας». Τ' άκουσε αυτά ο Χοντοπίθαρος και δεν πίστευε στα αυτιά του. «Μα είναι δυνατόν? Δηλαδή αυτοί οι δύο ψέματα μου λέγανε τόση ώρα». Όταν αυτοί οι δύο λοιπόν φύγαν από το κελάρι, τρέχει ο Χοντοπίθρος και φωνάζει αμέσως τους φίλους του. Τον Φακιδομούρη, τον πρωθυπουργό του, τον Σπαζοκέφαλο, τον δικαστή της Πλατανοχώρας. Και μάλιστα αυτόν τον λέγανε Σπαζοκέφαλο, γιατί δεν ήθελε να σπάει το κεφάλι του να λύνει τις υποθέσεις. Και μάλιστα είχε ζητήσει από τη μάγισσα Ξεμαλιάρα και ένα μαγικό φίλτρο για αυτό το σκοπό, το μαγικό φίλτρο της αλήθειας. Φωνάζει λοιπόν και τη μάγισσα Ξεμαλιάρα. Και όλοι μαζί σκέφτονται τι πρέπει να κάνουν, αφού φυσικά τους διηγήθηκε τι άκουσε και τι είδε, σκέφτονται τι πρέπει να κάνουν και πώς θα αντιμετωπίσουν αυτούς τους δύο απατεώνες. Γιατί απατεώνες ήταν, πήγανε να τον κοροϊδέψουν τον βασιλιά μας. Αποφασίζουν λοιπόν να πάει γρήγορα ο Φακιδομούρης στο σπίτι της μάγισσας Ξεμαλιάρας και να φέρει τον μαγικό ζωμό που προορίζεται για τον Σπαζοκέφαλο. Αυτόν δηλαδή που αν τον πιει κανείς θα λέει για μια ώρα την αλήθεια. Πήγε λοιπόν ο Φακιδομούρης στο σπίτι της μάγισσας Ξεμαλιάρας όλη τη νύχτα με το άλογό του και όταν γύρισε την άλλη μέρα έφερε το μαγικό φίλτρο. Να το, εδώ είναι. Και όλοι τους γύρω τώρα περιμένουν να δουν τι θα κάνουν και πώς θα το χρησιμοποιήσουν. Και όταν ξεκίνησε πάλι το φαγοπότικη γιορτή, έβαλαν λίγο από αυτό το μαγικό φίλτρο μέσα στο κρασί του παραδόπιστου και της Ψιλομύτας. Όμως, για κακή του τύχη, ο Φακιδομούρης δεν έφερε το μαγικό φίλτρο που του ζητήθηκε. Έκανε λάθος και έφερε ένα γιατρικό φάρμακο που προορίζονταν για τα βόδια του άρχοντα Βοηδομάτη. Έτσι, όταν οι δύο απατεώνες άρχισαν να πίνουν το κρασί τους, και ο παραδόπιστος και η Ψιλομύτα άρχισαν να μουγκανίζουν και μου έκανε ο ένας και μου ο άλλος και ο κόσμος άρχισε να γελά με αυτό που έβλεπε. Και οι δυο τους, επειδή τράπηκαν με αυτή την εξέλιξη, άρχισαν μπροστά στον κόσμο να παραδέχονται για ποιο λόγο είχαν έρθει στο παλάτι. Και έτσι αποκαλύφθηκε το σχέδιό τους. Αμέσως ο Σπαζοκέφαλος διέταξε να τους πάρουν και να τους πάνε στη μακρινή Τσιγκουνοχώρα. Αφού λοιπόν θέλετε θησαυρούς και τέτοια πράγματα και δεν ήρθατε εδώ για καλό σκοπό, θα σας εξορίσω στη μακρινή Τσιγκουνοχώρα. Αλλά ποιος είναι ο θησαυρός?
Ποιο θησαυρό ψάχναν αυτοί? Πού ήταν κρυμμένος πράγματι κάποιος θησαυρός κάτω από το παλάτι? Τρέχουν λοιπόν και ανακαλύπτουν ότι κάτω από το πιθάρι του βασιλιά μας υπήρχαν σκάλες και μια μεγάλη στοά που οδηγούσε, πού λέτε, σε μια μεγάλη τεράστια βιβλιοθήκη. Και ο θησαυρός που νόμιζαν ότι θα βρουν οι δύο κατεργάριδες δεν ήτανε διαμάντια και ρουμπίνια και χρυσάφια, αλλά ήτανε μια τεράστια βιβλιοθήκη γεμάτη βιβλία. Ο θησαυρός δηλαδή ήταν χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες βιβλία, που τα είχε συγκεντρώσει ο πατέρας του Κοντοπίθαρου, ο βασιλιάς Θαρετός, με σκοπό να κάνει το λαό του να διαβάζει, να μορφώνεται, να μπορεί να ταξιδεύει μέσα από αυτά. Αυτός λοιπόν ήταν ο θησαυρός που τελικά βρέθηκε στο παλάτι. Και να σας δείξω μάλιστα και την εικόνα εδώ της μεγάλης βιβλιοθήκης, που είναι γεμάτη με άπειρα βιβλία. Και μετά από αυτό το ωραίο γεγονός, μαντέψτε, ο Κοντοπίθαρος ανακοίνωσε και τους γάμους του. Με ποια άλλη? Μα με τη Ροζούλα φυσικά. Να εδώ που την αγκαλιάζει, τη φυλά και όλοι ξεσπούν σε χειροκροτήματα και ευχές. Αυτή ήταν η ιστορία του Κοντοπίθαρου. Σας την είπα λιγάκι έτσι σύντομα, γιατί είναι μεγάλο το βιβλίο και δεν θα μπορούσα να σας το διαβάσω. Όμως θέλω να σας παρακαλέσω να μείνετε στο σπίτι και να διαβάζετε πολλά βιβλία, πολλά παραμύθια, μέχρι ότου έρθει η ώρα να ξαναβγούμε πάλι έξω, να συναντηθούμε όλοι μαζί και να τα πούμε από κοντά με ακόμα περισσότερα παραμύθια. Να περάσετε πολύ όμορφα. Καλό Πάσχα!